δύσκολα είναι. Ναι, και έπρεπε να φύγω, να αφήσω το σπίτι μου, τον άντρα μου, τον πατέρα μου. Αλλά είμαι με την κόρη μου, με τη μαμά μου και ήρθα σε πολύ καλούς φίλους. Μας βοηθάνε. Βίωσαν την κόλαση του πολέμου στο Κίεβο, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και από χθες βρίσκονται στο Ηράκλειο, όπου ο επιχειρηματίας έδειξε έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη του προς οικογένεια Ουκρανών, η οποία φιλοξενείται στο σπίτι του στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτριο και την οικογένειά του, γιατί τόσο θερμή φιλοξενία. Έγινε εισβολή και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει τι κάνω. Και σου λέω, εγώ βρες τρόπο να έρθεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και είναι εδώ τώρα η οικογένεια αυτή, για τους φιλοξενώ με αγάπη, με φροντίδα. Ο λόγος για την Κατερίνα, μαζί με την πεντάχρονη κόρη της Πολίνα και τη μητέρα της, οι οποίες αγκαλιάστηκαν από την οικογένεια του Ηρακλειώτη επιχειρηματία, ο οποίος έχει συνάψει φιλικές σχέσεις με την οικογένεια από το 2018, καθώς ο κύριος Δασκαλάκης ταξίδευε συχνά προς το Κίεβο για επαγγελματικούς λόγους. Μας είπανε ότι ο Πούτιν θέλει να αρχίσει πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά κανείς δεν το πίστευε. Είναι κάτι τρομερό. Ήμασταν αδέλφια. Ο πατέρας μου έχει ξαδερφή στη Ρωσία. Είπε, μην ανησυχείτε, θα είστε Ρωσία σε λίγο. Εμείς λέμε, δεν θέλουμε να είμαστε Ρωσία, είμαστε Ουκρανία, είμαστε άλλη χώρα. Αγαπάμε τη χώρα μας. Η ίδια μας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές όταν εγκατέλειψαν το σπίτι του στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται μία ανάσα από στρατιωτικούς στόχους. Ξύπνησα από βόμβες. Ξυπνήσαμε και είχαμε 5 λεπτά να φύγουμε από το διαμέρισμά μας. Πήραμε Πολίνα, πήραμε η κόρη μας με τον άντρα μου και φύγαμε από εκεί. Γιατί πήγαμε στο σπίτι των γονέων μου, που είναι επίσης δίπλα στο Κίεβο. Η καρδιά και το μυαλό της βρίσκεται στο Κίεβο και ελπίζει να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Το Κίεβο είναι η πιο όμορφη πόλη και καταστράφηκαν. Η καρδιά μου είναι στο Κίεβο, με όλη την Ουκρανία, αλλά ιδιαίτερα στο Κίεβο, όπου είναι ο άντρας μου και ο πατέρας μου. Οπότε θα ψάξεις για δουλειά να μας. Βέβαια. Μπορώ να κάνω μεταφράσεις, μπορώ να κάνω δουλειά σε σχολείο, αγγλικά μπορώ να διδάσκω. Δούλευα στην πρεσβεία. Η ίδια μας δείχνει φωτογραφίες στο κινητό της τηλέφωνο με τον σύζυγό της, αλλά και όμορφες στιγμές πριν ξεσπάσει ο εφιάλτης του πολέμου. Πριν τον πόλεμο, Πολίνα ζωγράφισε εμένα. Η εξάχρονη Πολίνα αντίκρισε τις επικίνδυνες αυτές στιγμές από το παράθυρο και ζωγράφισε τις βόμβες. Τη ζωγράφισε ρακέτες, βόμβες, έβλεπε στο παράθυρο και μου είπε «Μαμά, βλέπω κάτι, πρέπει να φύγουμε». Η οικογένεια του κριτικού επιχειρηματία αγκάλιασε την οικογένεια από την Ουκρανία, ενώ η ψυχολογία της μικρής Πολίνας έχει αλλάξει προς το καλύτερο με φόντο αυτές τις εικόνες στο σπίτι της οικογένειας. Ελπίζω να γυρίσω στην Ουκρανία. Ελπίζω να γυρίσω. Ελπίζω η Ουκρανία θα είναι πιο ισχυρή. Με βοήθεια της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βοηθάει. Τα δικά του μηνύματα στέλνει ο Δημήτρης Δασκαλάκης. Εγώ θέλω να δώσω ένα παράδειγμα και στον υπόλοιπο κόσμο, αν έχει φίλους σου, γνωστούς, να κάνει μια τέτοια κίνηση, διότι είναι πολύ ανθρώπινη κίνηση και πρέπει τελικά ο κόσμος να βοηθάει τον κόσμο και όχι ο κόσμος να παίρνει τα όπλα.